Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας περιγράψω το γυρισμό μας στο σπίτι, αλλά θα προσπαθήσω. Βγαίνουμε λοιπόν χοροπηδώντας από το σχολείο και παίρνουμε το δρόμο με τα πόδια. Βγαίνουμε προσεκτικά από το πεζοδρόμιο και κοιτάζουμε πάντα αριστερά και δεξιά όταν πρόκειται να περάσουμε απέναντι. Μόλις φτάσουμε στη γειτονιά μας, αρχίζουμε να χαιρετούμε. Πρώτο το γαλατά. Καλημέρα σας κύριε Κώστα. Καλημέρα παιδιά, πώς πήγε το σχολείο. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Στη γειτονιά μας ξέρουν από μωρά και μας αγαπούν και όλο απορούν γιατί μεγαλώσαμε. Πώς ψήλωσες Κλεάνθη, πώς μεγάλωσες Παναγιώτη. Τι να κάνουμε, περνούν τα χρόνια βλέπετε. Στη γωνία του δρόμου είναι μια μεγάλη πολυκατοικία. Από κάτω υπάρχουν μαγαζιά. Το μπακάλικο του κυραντώνη, το μανάβικο του Κερσπύρου, το ανθοπολείο του κυριόργου. Γεια σου κ. Γεια σας παιδιά, στρίβουμε το στενό του σπιτιού μας. Το δικό μας είναι το πέμπτο σπίτι στη σειρά. Αυτό με τις γλάστρες στα παράθυρα είναι της κυρίας Μαρίας. Και εκείνο το διόρροφο με τα τρία σκαλάκια είναι του κυρίου Παπαδημητρίου που έχει τρία παιδιά στην ηλικία τη δική μας. Να και το δικό μας. Ο πατέρας μου το λέει Ωάση γιατί έχει ένα μικρό κήπο. Στα κάγκελα την άνοιξη μας χοβολά το αγιόκλημα και το φθινόπωρο το μορφαίνουν οι γαζίες σαν κίτρινες μικρές τελείες. Κάθε μεσημέρι όταν γυρίζουμε κρεμιόμαστε και οι τρεις από το λαιμό της μαμάς και λέμε όλοι μαζί τα νέα μας. «Μαμά, ήρθαν κι άλλα παιδιά στην τάξη. Ο Σπύρος, ο Ανδρέας, η Ανούλα και μια Όλγα από την Πάτρα». «Μαμά, κάθε τρίτη και πέμπτη εμείς θα έχουμε αθλητικά, δηλαδή ποδόσφαιρο και μπάσκετ». «Εμείς θα κάνουμε μια μικρή εκδρομή κάθε μήνα», το Νοέμβριο θα πάμε στην Ακρόπολη. Α, καλά. Και εμείς θα οργανώσουμε μια μεγάλη εκδρομή για το Πάσχα. Θα πάμε στον Παρνασό. Σοπάστε να μιλήσω κι εγώ, ξεφωνίζει η Μαρίνα που αισθάνεται αδικημένη. Στον Υπιαγωγείο μας εμείς έχουμε πολλά ζώα. Το μπούμπι, ένα χοντρό σκύλο, μια τόση δαγατούλα τη και έναν αστείο παπαγάλο τον πίπι. Άκου Η μαμά πιάνει το κεφάλι με τα δυο της χέρια και τραβά τα μαλλιά της. «Σιγά, σιγά, να μιλάτε ένας ένας για να καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα έχω μπερδέψει τον Περνασό με τον Πίπι το Παπαγάλο και τις εκδρομές του Πάσχα με την Όλγα από την Πάτρα». Σε λίγο χτυπά το κουδούνι. Γυρίζει ο πατέρας μου από τη δουλειά. «Τι γίνεται εδώ πέρα, είσαμε κάτω ακούγονται οι φωνές σας». Δίνουμε ένα πίδημα και βρισκόμαστε στην αγκαλιά του. Πάλι τα ίδια. Πάλι ο Πίπης, πάλι η Όλγα από την Πάτρα. Θα ρίξετε κάτω τον πατέρα σας. Κλεάνθη, Παναγιώτη, Μαρίνα, φωνάζει η μαμά. Η Μαρίνα ρωτά πονηρά με την ψηλή της φωνούλα. Μπαμπά, τι μυρίζει. Τι μυρίζει τάχα, λέει εκείνο. Το φαγητό που μαγείρεψε μαμά σου. Όχι καλέ, σχολείο μυρίζει. Α, καλά λε, σχολείο μυρίζει. Και τι μοσχοβολιά είναι αυτή. Ελάτε όμως τώρα να πλύνουμε τα χέρια μας και να καθίσουμε στο τραπέζι γιατί πεινώ πολύ.